Εντάξει, γιατί η Κιάρα Τσοχαντζοπούλου έχει βουήξει όλο το ελληνικό ίντερνετ. Το βγάλανε χθες το κορίτσι. Είναι η 19χρονη εγγονή του Τσοχαντζόπουλου. Θέλει να το επίθετο που έχει οθετήσει, το επίθετο της μητέρας της, Μαρκέζη. Η Μαρία η Μαρκέζη ήταν πολύ γνωστή φωτογράφος. Έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους. Ποιο επίθετο της μητέρας της εννοείς? Μαρία Μαρκέζη. Η Μαρία Μαρκέζη, που είναι η μητέρα της Κιάρας, είχε παντρευτεί με τον Αλέξανδρο Τσοχαντζόπουλο, που είναι ο γιος του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Έμειναν ένα χρόνο παντρεμένοι, κάνανε την Κιάρα, χωρίσανε και έκτοτε οι σχέσεις τους είναι τυπικές. Στο My Style Rocks θα συμμετέχει ως Μαρία, ως Κιάρα Μαρκέζη. Δεν είναι... έχει το επίθετο Τσοχαντζοπούλου. Όχι. Και στο Instagram που θέλει να τη λέμε Real Life Barbie. Περίεργο είναι αυτό. Έχουν λίγο τυπικές σχέσεις, είναι η αλήθεια, μετά το χωρισμό. Ναι, βρε παιδί μου, είναι περίεργο να επιλέγεις να μην έχεις το επίθετο του πατέρα σου, όμως. Ίσως δεν θέλει να εκμεταλλευτεί και τη δημοσιότητα αυτού του ονόματος. Θέλει, δεν θέλει. Εμείς έτσι. Ως εγγονή του Τσοχαντζόπουλου την παρουσιάζουν τα μίντια. Πάμε να τη δούμε την κοπέλα. Να πούμε ότι... Okay. Έρχομαι στο My Style Rocks γιατί πιστεύω ότι έχω διαφορετικό στυλ από τις άλλες και γιατί όχι να το κερδίσω. Είμαι η Κιάρα Μαρκέζη, είμαι 19 χρονών και είμαι η μικρότερη του My Style Rocks. Η οικογένειά μου και συγκεκριμένα ο παππούς μου, Άκης Χατζόπουλος, έχει μια μεγάλη ιστορία στο χώρο της πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, εγώ μεγάλωσα κανονικά και λατρεύω τη μόδα και το modeling. Έρχομαι στο My Style Rocks γιατί πιστεύω ότι έχω διαφορετικό στυλ από τις άλλες και γιατί όχι να το κερδίσω. Είναι λοιπόν η εικονή του Άκη Τσοχαντζόπουλου αυτή. Πανύψηλο κορίτσι, ε. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Έχει πάρα πολλά τατουάζ. Αγαπάει πάρα πολύ τα τατουάζ και αυτός ήταν ο λόγος που όταν έλαβε μέρος στο GNTM την είχαν απορρίψει. Αλλά... Πήγε στην οντισιόν, την έχουν προβάλει δηλαδή, σε αυτό φετινό. Νομίζω ότι ήταν πέρσι, είχε λάβει μέρος, αλλά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Απέναντί της, γιατί της λέει ότι έχεις πολλά τατουάζ και στο χώρο της μόδας, δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι τώρα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, σε περιορίζουν πάρα πολύ τα τατουάζ. Εξαρτάται, γιατί ο χώρος της μόδας τώρα έχει πολλά παρακλάδια. Έχει, αλλά άμα θέλεις να γίνεις μοντέλο για ειδικές περιπτώσεις, ειδικές δουλειές. Έχει κάποια περιοδικά αλλά... που είναι το Inked, έχει κάποια που μπορεί να κάνει. Κάποια συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά άμα θες να κάνεις δουλειά ως μοντέλο, ώστε να μπορεί να σε στείλει το πρακτορείο σου σε όλες τις δουλειές. Αν είσαι γεμάτη τατουάζ, πώς να κάνεις δουλειές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν θέλουν όλες οι εταιρείες. Έχει κάνει δουλειές ως μοντέλο. Είχε πάει και στη σχολή του Θεοδωρή Αθερίδη η Κιάρα, αλλά αποφάσισε ότι δεν της ταιριάζει ο χώρος της υποκριτικής και έχει δουλέψει αρκετές φορές. Ήταν στην Ελληνική Εβδομάδα Μόδας, έχει κάνει catwalks. Έχει συνεργαστεί με τη Σίλια Κρυθαριώτη και με τον Βασίλη Ζούλια. Και με άλλες ελληνικές... Πάντα λεγότανε Μαρκέζη. Όχι, νομίζω ότι είχε υιοθετήσει και το... Κιάρα Τσοχαντζοπούλου την γνωρίζαμε εμείς, αλλά η μητέρα της, επειδή είναι αρκετά διάσημη φωτογράφος στο χώρο, νομίζω ότι έχει υιοθετήσει τώρα αυτό το επίθετο. Λοιπόν, θα έχουν τους δικούς τους λόγους, φαντάζομαι. Αμέσως μετά θα σας πω για την Τζέννη. Το δικό σου το κορίτσι, Το δικό μας κορίτσι. Διότι η Τζέννη, η οποία... ήταν μαζί με τη Χρυσάνθη, τη Θωμά του, στο χώρο του styling. Και κάνανε μαζί. Η Τζέννη λοιπόν, η οποία ασχολείται με το δικό μου Instagram και το Instagram του T-Life. Η Τζέννη που τη βλέπετε εδώ. Η Τζέννη. Μπήκε στο My Style Rocks η Τζέννη. Ναι, κοιτάξτε το κοινό. Μπήκε στο My Style Rocks και δεν μου είχε πει και τίποτα εντωμεταξύ. Δεν μου είχε πει και της λέω... Τζέννη, κάτι που σκεφτόσουν να μπει και αυτά, λέω δεν σε πήρανε. Λέω ξεκίνησαν να δείχνουν και τα τρέλερ. Όχι, μου λέει, γράφουμε, μου λέει κανονικά, μου λέει τις εκπομπές. Και ξαφνικά βλέπω τρέλερ την Τζέννη. Θα σας πω και για την Τζέννη μετά. Η Τζέννη είναι πάρα πολύ γνωστή και επιτυχημένη fashion blogger. Και μετά το break θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα βίντεο με την Τζέννη, το τζενάκι μου. Και μετά θα σας πω πληροφορίες. Είμαι η Ζάνα Σύριακ, είμαι 27 ετών και μένω στην Αθήνα. Όλη μου η ζωή είναι γύρω από τη μόδα.
Παλαιότερα ήμουν ενδυματολόγος σε σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Σάκης Σουβάς και τώρα δραστηριοποιούμε με το Instagram που έχω 24.000 followers. Δέχομαι την κριτική των άλλων, αλλά δεν θα ανεχτώ να αμφισβητήσουν τις γνώσεις μου πάνω στο στυλ. Λοιπόν, θα σας πω για την Τζέννη. Η Τζέννη, λοιπόν, πήγε στη σχολή Βελουδάκη και μετά πήγε στη σχολή της Βίκης Καγιά. Από τη σχολή της Βίκης Καγιά μετά την πήρε μία από τις καλύτερες ενδυματολόγους στυλίστριες της χώρας για μένα, Ξάνθη Θωμάτου. Ξάνθη είναι η δική μου στυλίστρια, γι' αυτό είναι μία από τις καλύτερες της χώρας. Η οποία δίνει και πάρα πολλές γνωστές προσωπικότητες, δίνει και το Σάκη Ρουβάη, Ξάνθη, δίνει... Την Έλλη Κοκκίνου. Την έντυνε στο παρελθόν. Έχει ντύσει και τη Βική Χατζηβασιλείου στο Πάμε Πακέτο αρκετά χρόνια. Έχει ντύσει πολλούς γνωστούς, την Τζίνα Λιμόνου, πολλούς γνωστούς. Και την πήρε ως βοηθό, την Τζέννη. Η οποία Τζέννη, θέλω να σας πω, μόλις μπήκε μέσα στο γραφείο μου ως βοηθός της Χρυσάνθης, έχει αυτό το πρόσωπο το λαμπερό, το χαμόγελο, έχει χιούμορ, έχει απίστευτο γούστο. Δηλαδή, εγώ θα κλείσω τα 50 τον Απρίλιο, η Τζέννη 27 χρονών. Ό,τι θα μου πει το μικρούλι αυτό, το ακολουθώ τυφλά. Στο Instagram τις φωτογραφίες που βλέπετε, με δίνει η Χρυσάνθη Θωμάτου, μου φέρνει τα ρούχα, αλλά πολλές φορές με δίνει και η Τζέννη και τις επιμελείται όλες η Τζέννη. Και η Τζέννη με τραβάει και φωτογραφία, θέλω να σας πω, με το κινητό της με τραβάει. Αυτό λοιπόν το κοριτσάκι που βλέπετε, πραγματικά αυτό που λέει ότι θα τα ανοιχτώ όλα, μην αμφισβητήσει κανείς τις γνώσεις μου πάνω στο styling. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Να λοιπόν πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη αισθητική, λίγο πιο high-end και που ναι, συνδυάζει πολύ ωραία ρούχα streetwear που λέμε, από τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που γνωρίζουμε και ψωνίζουμε όλοι, με επώνυμα ρούχα. Έχει λίγο πιο υψηλή αισθητική από αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα στο My Style Rocks. Είναι λίγο πιο mainstream το MyStyle. Θα πέσουν να τη φάνε οι άλλες. Είναι λίγο πιο φανταχτερό, είναι λίγο πιο mainstream. Η Τζέννη είναι πολύ elegant και πάρα πολύ και minimal πολλές φορές. Θα δούμε τώρα πώς θα την υποδεκτεί ο κόσμος, ο στραφταλιζέ κόσμος της τηλεόρασης. Για πάμε, πέσουμε και καμιά άλλη για να πάμε. Έχουμε παρακάτω την Αμίνα Χακίμ, είναι βολιώτισσα. Η μητέρα της είναι από το Βόλο, ο πατέρας της είναι Σύρος, είναι 33 ετών. Είναι γνωστή επιχειρηματία στο Βόλο, έχει δύο καταστήματα υπόδησης. Έχει δικό της κανάλι στο YouTube και δίνει συμβουλές ενδυματολογικές. Είναι μητέρα ενός μικρού κοριτσιού της Σύριδας. Έχει σπουδάσει και υποκριτική και έχει κάνει και modeling, αλλά την κέρδισε περισσότερο, ήθελε να ασχοληθεί επιχειρηματικά με τα παπούτσια και θέλει να κάνει κεντρικά ντυσίματα και στισίματα και looks στο παιχνίδι και να ξεχωρίσει έτσι. Ωραία και βολιώτισσα. Και έχουμε και τις διάφορες φίλες και αδερφές για Σίμων. Έχουμε και αυτή την κατηγορία. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Δηλαδή, κατηγορία αδελφή Καζαριάν. Έχουμε πλέον πάρα πολλά reality στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και όλες οι διαγωνιζόμενες και οι εστεμένες reality. Αυτή είναι η αδελφή Καζαριάν. Ναι, είναι. Έχουμε βιντεάκι αδελφής Καζαριάν που λέει ότι εμείς οι Καζαριάν κερδίζουμε και τέτοια. Είμαι η Μαρία Καζαριάν, είμαι 25 ετών και από ό,τι καταλάβατε είμαι η αδελφή της νικήτριας του περσινού GNTM. Ασχολούμαι με τη μόδα και την ομορφιά και είμαι σίγουρη θα κερδίσω το φετινό My Style Rocks, διότι η νίκη είναι στο DNA της οικογένειας Καζαριάν. Παρακαλώ το κοινό, δε. Τι φωνάζετε εκεί από κάτω. Πώς είπατε. Δυνατά καλέ, να ακούω. Τι λέτε. Σόνιο λέτε. Άχι, μωρέ. Εντάξει. Τις έχουν μεγάλη δυναμία οι άντρες της συγκεκριμένης κοπέλας, γιατί είναι λίγο έτσι πιο πληθωρικοί. Μια χαρά λένε οι άντρες στην γαλαρία. Χαρά είναι, λέει το κορίτσι. Λοιπόν, και έχουμε προσέξτε, αδελφή Καζαριάν, φίλη Φιλιτούνη. Συνεργάτηδα. Συνεργάτη Φιλιτούνη. Γιατί η Ιωάννα Τούν και η Στέλλα η Πάσαρη έχουν μια δική τους εταιρεία με ρούχα, ένδυσης νομίζω κάνουν φόρμες. Κάτι πιο casual, κάνουν φόρμες. Έχουν
Τώρα με το sneak που φοράνε όλοι φόρμες και γούνες, το κάνουν και τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη πάνω. Είναι μια νέα μόδα, μια τάση που τη βλέπεις. Η Στέλλα Βάσαρη είναι και απόφυτος από το τμήμα. Καλέ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι πάει κάτω και μπουρμουρίζουνε.